Μέτρα προφύλαξης και τοπικές παρεμβάσεις όπου χρειαστεί απέναντι στην αβεβαιότητα και τον πανικό που προκαλεί η νέα μετάλλαξη, η οποία εξαπλώνεται έχοντας ήδη χτυπήσει την πόρτα της Ευρώπης, συνιστά ο καθηγητής Χριστός Λιονής μιλώντας στην Κρήτη TV. Δεν είναι εύκολο κανένας να γίνεται προφήτης με λίγα δεδομένα και χωρίς ουσιαστικές μετρήσεις. Αξιολογώντας με ψυχραιμία και νυφαλιότητα την εικόνα που διαμορφώνεται, ο καθηγητής ιατρικής απαντά στην ομοβροντία προτάσεων για την επιβολή lockdown, ιδίως στις κινήσεις ανεμβολίας των πολιτών. Το κεντρικό κράτος, να το πω έτσι, να δώσει κάποια στιγμή, και είναι πολύ σημαντικό, το δικαίωμα ενός σχεδιασμού αναπεριφέρεια. Που σημαίνει λοιπόν ότι γενικά μέτρα, αυτά που μπορεί να διαβάσει κανένα στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Αυστραλία, οτιδήποτε άλλο, δεν είναι εύκολο να γενικεύονται και να μεταφέρονται και στην Ελλάδα. Δεν είμαι υπέρ ενός γενικευμένου lockdown και μάλιστα όταν κανένας όπως και η Ελλάδα δεν έχει όλα εκείνα τα δεδομένα που θα χρειαζόταν να τα διαβάσει για να πάρει τις αποφάσεις. Νωρίτερα, ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου είχε απευθύνει έκκληση για την επιβολή αυστηρών μέτρων. 10 μέρες τα σχολεία να κλείσουν. Τα γήπεδα να μείνουν χωρίς θεατές. Οι μάσκες παντού, παντού οι μάσκες. Lockdown των ανεμβολίαστων. Να κλειστούν στο σπίτι τους για να μπορέσουμε να τους προφυλάξουμε. Θέλει δραστικά μέτρα. Αντίθετο στην επιβολή καθολικού lockdown και ο Αχιλλέας Γκίκας, μέλος της Επιτροπής για το νέο κορονοϊό. Το καθολικό lockdown δεν είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Να γίνουν τοπικές παρεμβάσεις. Επίσπευση της τρίτης δόσης του εμβολίου και χρήση μάσκας απαραίτητα και από τους εμβολιασμένους, ιδίως στην επαφή με ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, αποτελούν μονόδρομο, σύμφωνα με τον κύριο Λιονή, τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σήμανε καμπανάκι κινδύνου, χαρακτηρίζοντας σαν ησυχητική την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. Αφορά στη μάσκα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ακόμη και αν είσαι εμβολιασμένος, να φοράς τη μάσκα, ιδιαίτερα όταν πλησιάζεις πρόσωπα που μπορεί να είναι εμβολιασμένα, αλλά έχουν πίσω τους την ευαλωτότητα σαν ένα κύριο χαρακτηριστικό. Ο πανικός θα οδηγήσει σε νέα απομόνωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνια νοσήματα, οι οποίοι ουσιαστικά παραμένουν απροστάτευτοι από πολλούς άλλους παράγοντες κινδύνου, προειδοποιεί ο κύριος Λιονής.